Λοΐζου. Πολύ καλή ενέργεια, καλή και η σέντρα ψηλά από τον Ικόκο. Ο Λέζιακ στο σούτ, γκολ! Απίστευτο γκολ Λέζιακ, 35ο λεπτό. Ο Λοΐζου από δεξιά κάνει τη σέντρα, ψηλά ο Ικόκο διώχνει. Να έρχεται η μπάλα από τόσο ψηλά και να την βρίσκεις με το στήθος του ποδιού εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή και να νικάει τον Ίβουσιτς. Κλέβουν οι γηπεδούχοι με τον Ψάλτη. Παπουλής η κάθετη για τον Μάτα. Αυτό σου την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 στο 75. Η Ομόνια πολύ κοντά στο τρίποντο. Κοντά στην επιστροφή στις νίκες για τους πράσινους. Τα πράγματα στο μάτς. Εδώ και πάλι φάση με την κάθετη του Παπουλή για τον Team Matavs, η κίνηση, το τελείωμα με το αριστερό. Στο βάθος της εστίας του Μόλ, εδώ και πάλι. Χτύπησε και στο δοκάρι. Εδώ και 1,5 λεπτό οι παίκτες της Ομόνιας κρατούν την μπάλα και τώρα πάνε να δημιουργήσουν την ευκαιρία με τον Μπέζους να μπαίνει στην περιοχή, να τριμπλάρει όποιον βρίσκει μπροστά του και να σημειώνει ένα καταπληκτικό γκολ. Βάζει τη σφραγίδα του σε αυτήν την νίκη της Ομόνιας στην Περιστερώνα. Ο Μπέζους με αυτή την καταπληκτική ατομική του ενέργεια. Δείτε από ποιο σημείο παίρνει την μπάλα. Πάει κατευθείαν απέναντι από όποιον βρίσκει μπροστά του. Τριμπλάρει δύο και την κατάλληλη στιγμή πλασάρει τον ανήμπορο να αντιδράσει Σισκόφσκι, σημειώνοντας το 0-2. Έχοντας συνεχώς τον έλεγχο της μπάλας. Αυτές είναι οι αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει σε λίγο ο Φερέρα. Η σέντρα που βγήκε 2-0. Ασίστ από Ψάλτη και γκολ από τον Κακουλή. Η Ομόνια διπλασιάζει τα τέρματά της σε μια πολύ γρήγορη επιθετική ενέργεια που ξεδιπλώθηκε και έπιασε σε ανισορροπία για δεύτερη φορά την άμυνα του Απόλλωνα. Στο 75 γίνεται το 2-0 για τους πράσινους, ένα λεπτό μετά την κεφαλιά που έκανε ο Ροπέρς και βρήκε σε ετοιμότητα τον Ουζόχο. Η Ομόνια κάνει τα τέρματά της 2 με τον Αντρόνικο Κακουλή, ο οποίος σημειώνει το τέταρτο του φετινό γκολ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδωσε αρκετές φορές λύσεις από τον πάγκο. Εδώ η πάσα, δεν υπάρχει κανένα offside γιατί υπήρξαν και διαμαρτυρίες. Σουτ στην κίνηση, πάρα πολύ ωραίο τελείωμα και θα το πούμε γιατί είναι ως τέτοιο και αυτό κυπριακό γκολ, assist από τον Ψάλτη και τελείωμα από τον Κακουλή με το αριστερό στην κίνηση. Γεμίζει την περιοχή, το κεφάλι προς τα έξω, θέλει να μπει στην φάση ο Ασαριφάδαλα και ο Λοΐζου που κάνει την προσπίση, το σουτ, εκπληκτικό γκολ. 0-1 η Ομόνια στο 34 με τον Λοΐζου να χορεύει στην περιοχή και να πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα τέρματα που έχουμε δει φέτος στο πρωτάθλημα. Εξαιρετικό γκολ, το τέταρτο στο πρωτάθλημα από τον Λοΐζου. Εδώ πως ξεκινά η φάση. Την προσπάθεια του Λάγκ, την κεφαλιά του Μπεσεντίν. Εδώ ο Λοΐζου κατεβάζει με το στήθος τρίπλα και με το αριστερό με το ίδιο πόδι. Δεν είναι εύκολο, στήθος αριστερό με το ίδιο πόδι στην γωνιά του Μολ. Με αυτό το πολύ όμορφο γκολ του Λοΐζου, η Ομόνια παίρνει προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ξανά και ξανά. Μπάλα πέρασε έξω για τον παίχτη της Πάφου. Έγινε λάθος απομάκρυνση. Ο Πεσεντίν θα τελειώσει την φάση στα δίχτυα. Στο 55, πολύ ωραίο γκολ με τον Αρτέμ Μπεσεντίν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ενώ προσπαθούσε να κάνει πίσω βήματα για να πάει σε καλή θέση ο Ίβουσιτς, το εκμεταλλεύεται ο Ουκρανός. Θα δούμε ξανά εδώ η λάθος απομάκρυνση του Ίβουσιτς και ο Μπεσεντίν έγινε κάτοχος. Είδε την θέση στην οποία βρισκόταν ο τερματοφύλακας της Πάφου. Η ασίστ έρχεται από τον Ιωάννη Κούσουλο για να γίνει το... Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Νέα Σαλαμίνα, δούμε εδώ ευκαιρία με τον Κακουλή στην περιοχή, ο πλασέ 1-0
Στο 22 η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Κακουλή, ο οποίος ξέρει τον τρόπο να σκοράρει όσο λίγη, και το κάνει και στο σημερινό παιχνίδι. Και να ξεσηκωθούν από την κερκίδα. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Κακουλή. Κοιτάξτε το πολύ ωραίο τελείωμα, το λάθος που έγινε από τον Μέιρα, το κλέψιμο του Κακουλή. Ο ίδιος δημιουργεί και ο ίδιος τελειώνει τη φάση ιδανικά, με το ξεπέταγμά του, την ταχύτητά του, βρίσκει πολύ ωραία τον χώρο για να τελειώσει την φάση. 1-0 η Ομόνια στο 22, εκεί που δεν έβρισκε τον τρόπο να απειλήσει. Κερδίσει η Ομόνια. Η εκτέλεση, κεφαλιά, 1-0 με αεγυριστό του Μπεζούς. Πολύ ωραίο γκολ, ο Μπεζούς ανοίγει λογαριασμό στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με ένα πραγματικά δύσκολο και εντυπωσιακό γκολ απέναντι στην ΑΕΚ. Στο 34ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Σαφέστατα ένα γκολ το οποίο πανηγυρίζεται έντονα από τους φίλους της Ομόνιας, γιατί πέρα από το γεγονός ότι δίνει προβάδισμα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο έχει επιτευχθεί. Να, εδώ ξανά εκπληκτικό το τελείωμα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Πίριτς. Η ασίστ πιστώνεται στον Γιούστε, αφού από την εκτέλεση του κόρνερ έκανε την κεφαλιά, τροφοδότησε τον Μπεζούς και αυτός με ένα υπέροχο τρόπο τελείωσε την φάση για το Ομόνια ΑΕΚ 1-0. Ο Λοΐζου ελέγχει. Κακουλής κάνει κίνηση, ο Ανσαριφάρ, το Κακουλής ελευθερώθηκε, η σέντρα, ο Ανσαριφάρ, στο 77 η Ομόνια φέρνει το παιχνίδι στα ίσα μετά την έξοχη ενέργεια του Κακουλή και το υπέροχο τελείωμα του Ανσαριφάρ, ο οποίος σε πρώτο χρόνο μετά την παγιά του συμπαίκτη του φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. 1-1 λοιπόν. Κατάφερε να κρατήσει μπάλα. Ο Παπουλής υπέροχα πέρασε. Και αυτός ανάμεσα σε 2-3-2 τώρα. Η Ομόνια είναι μπροστά με τον Παπουλή. Έδωσε στον Ανσαριφάρτ. Κόβει την μπάλα. Τελειώνει με γκολ. 3-0 η Ομόνια στο 57 με Καρίμ Ανσαριφάρτ. Θεωρώ ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που με την απόδοσή του μέχρι τώρα παίρνει τον τίτλο του πολυτιμότερου για την Ομόνια, γιατί και στο δεύτερο γκολ με ωραία πάσα βρήκε τον Μπρούνο Φελίπε για να γίνει το 2-0, και εδώ με άψογο στυλ, κατέβασμα, κόψιμο και τελείωμα, δίνει αυτό που είπε και ο Βόρης λίγο νωρίτερα, διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ομόνιας. Είναι λογικό, ψάχνοντας η ένωση τον γκολ να βρει χώρους η Ομόνια, βρήκε πριν με τον Παμπουλή, τώρα ξανά. Να το εδώ το γκολ. Με υπέροχο τρόπο ξεκίνησε αυτή η φάση με τον Παπουλή να δίνει στον Ανσαριφάρ, και το τελείωμά του πολύ πολύ όμορφο για να γίνει το Ομόνια Ένωση 3-0 στο 57. Assist και γκολ ο Ανσαριφάρ. Assist και γκολ ο Ανσαριφάρ. Ναι, και τώρα Παπουλής κρατάει μπάλα και σουτάρει. 3-2 η Ομόνια. Έμεινε στη Λιάλατος ο Πίριτς. Η Ομόνια είναι ξανά μπροστά στο σκορ με τον Φώτη Παπουλή. Ένας ποδοσφαιριστής που πήρε πολλές φορές την ομάδα του στις πλάτες του, το κάνει και σήμερα στο 85. Είναι φοβερή εξέλιξη αυτού του αγώνα, με την ΑΕΚ να επιστρέφει πίσω με 2 γκολ και την Ομόνια να βρίσκει τον τρόπο να μπαίνει ξανά στην πρωτοπορία του αγώνα. Με Παπουλή σκόρερ, ξανά πράσινο το προβάδισμα στο Γάσιπι. Εδώ ξανά τον γκολ. Πώς πήρε την μπάλα ο Παπουλής. Ξεπέρασε το μαρκάρισμα, το προσωπικό. Δεν περίμενε ότι η μπάλα θα κατέληγε στα δίκτυα. Προφανώς ο Πίριτς δεν έκανε προσπάθεια, αλλά η μπάλα αναπαύτηκε στο πλεκτό του για το 3-2 της Ομόνιας με τον Φώτη Παπουλή σκόρερ. Ξανά εδώ τον γκολ με το οποίο η Ομόνια μπαίνει ξανά στο... Ο Λέτσιακ στο γύρισμα, ο Παπουλής. Κούσουλος κάνει καλό κοντρόλ. Ο Μπέζους κερδίζει τις κόντρες, στο σουτ γκολ στο 95. Μπάζερ μπίτερ από τον Ρωμάν Μπέζους. Η Ομόνια βρίσκει το γκολ στο φινάλε με τον Ουκρανό
πραγματικά ούτε και εγώ ξέρω τι γίνεται με αυτά όλα τα κορμιά που είναι εδώ. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Υπάρχουν πάντως και άνθρωποι από τον πάγκο της Ομόνοιας και γι' αυτό αυτή η σύραξη που περιμένουμε να δούμε που θα βγάλει. Γιατί σύραξη τώρα υπάρχει και στο γήπεδο με ποδοσφαιριστές. Έχει ξεφύγει η κατάσταση μετά τον γκολ. Να πούμε ότι επειδή εδώ κοντά μας πανηγυρίστηκε τον γκολ της Ομόνοιας, έχουν φύγει από τον πάγκο και ο Μπρούνο και ο Κασάμα που πήγαν ουσιαστικά να πανηγυρίσουν μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον γκολ.